Hello. Yeah. Δεν ξέρω αν τα έχετε παρακολουθήσει. Είχαμε GNTM, είχαμε Survivor, είχαμε Big Brother. Τώρα έχουμε και τη Φάρμα. Και κοιτάξτε, δεν βλέπω reality διότι ο χρόνος είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα που έχουμε. Και δεν θέλω να τον σπαταλήσω σε τρας περιεχόμενο που μου πλασάρει τηλεόραση. Πάμε λοιπόν να δούμε τον πιο δημοφιλή παίχτη στη Φάρμα. Για αυτή την εβδομάδα ο πιο δημοφιλής παίκτης λοιπόν, ο Στράτος Τζόρτζος. Τι έγινε, τι έγινε, πιο δημοφιλής παίχτης. Ναι, ρε φίλε, μπράβο. Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Ούτε εγώ το πιστεύω, ρε φίλε. Βέβαια, εμένα αγαπημένος μου παίχτης είναι ο Μιχάλης, αλλά εντάξει, γούστα είναι. Με όλη μου την καρδιά, σας αγαπώ. We love you, Stratos. Σας αγαπώ. Μα τι ωραία ατμόσφαιρα, τι ωραίο reality. Μου ήρθανε δάκρυα στα μάτια όταν... Επιτέλους, ένας άνθρωπος που είναι χαρούμενος. Να ένα reality που δεν μπλακώνονται. Εντάξει, πιστεύω πως ο Στράτος δίνει όλο τον εαυτό στο παιχνίδι και πραγματικά, ειδικά μετά το συμβάν με τις πρόκες, πιστεύω πως το άξιζε. Τι έγινε εκεί με τις βίδες? Του λέω να βάλω άλλες γωνίες. Και ποιο ήταν το θέμα? Δεν έχω πρόβλημα να τις ξεβιδώσω, να βάλω άλλες. Ωραία. Όχι, μου λέει να τις ξεβιδώσω. Σου είπε τέτοιο πράγμα. Αφού τις βίδωσα, μπορούσα να τις ξεβιδώσω και να βάλω τις μηχανές. Πολύ σωστά. Δημιουργούνται εντυπώσεις ότι ο ένας δεν ξέρει να κάνει τη δουλειά ενώ οι άλλοι ξέρουν. Αυτό απαγορεύεται. Εντάξει τώρα. Θα το θέσω θέμα αύριο. Απαγορεύεται. Εγώ λέω καλύτερα να μην το. Δεν με αφήνει να μιλήσω. Πετάγεται. Εγώ δεν έχω διακόψει ποτέ κανέναν. Σε έχω διακόψει ποτέ? Όχι. Όποιος μου ξαναμιλήσει άσχημα, ντύνομαι και έφυγα. Θανάση, τέλος! Δεν με λένε Θανάση. Εγώ δεν ήρθα για να με προσβάλλει κανείς εδώ. Το καταλαβαίνω το πρόβλημα. Κανείς δεν με έχει προσβάλει στη ζωή μου. Μαζί σου, απλά χαμήλωσε λίγο τους τόνους γιατί νιώθω άβολα. Κανείς δεν με έχει προσβάλλει. Ηρέμησε. Τα κυνηγάω! Όποιος θέλει να μιλήσει με ευγενικό τρόπο. Στρατό. Αν δεν ξέρουν την ιστορία μου, να ξεστραβωθούν οι αγράμματοι να μάθουν. Παραγνωριστήκαμε με ευγένεια. Δεν είμαι δούλος κανενός! Αλλά πάνω απ' όλα, αυτό που μου αρέσει στο Στράτο είναι ότι είναι ευγενικός. Τελικά έχουν ενδιαφέρον αυτά τα reality.